Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες από τη στιγμή που ο 16χρονος Κώστας Φραγκούλης, αφού χαροπάλεψε για μέρες σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, τελικά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή χτυπημένος με μία σφαίρα στο κεφάλι από όπλο αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη. Ένας νέος άνθρωπος δολοφονήθηκε. Γιατί? Επειδή δεν πλήρωσε ένα εικοσάρικο βενζίνης και το δικό του αίμα λέρωσε τα χέρια, πότισε τις στολές τα κτίνη που πατάνε τη σκανδάλη, οπλισμένη από την πολιτική ενός συστήματος που τροφοδοτεί τον αυταρχισμό και την κρατική βία. Αυτό το περιστατικό, φίλες και φίλοι, γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο, αφού έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλα, να μας ανασύρει μνήμες από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, καθώς δεν έχει περάσει καλά-καλά ούτε ένας χρόνος από τους πυροβολισμούς και το θάνατο, επίσης του 18χρονου Ρωμά Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα. Και με αυτά τα παραδείγματα, με αυτές τις εικόνες, το αστικό κράτος για μία ακόμα φορά ξεγυμνώνεται. Ο αντιδραστικός του χαρακτήρας φανερώνεται μέσα από τα συνεχιζόμενα περιστατικά βίας και αυταρχισμού. Και όλα αυτά γίνονται ιδιαίτερα σε μία περίοδο που το σύστημα δεν μπορεί να ωρεοποιήσει τα αδιέξοδά του. Με τις συνέπειες ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, της δυστυχίας να χτυπάνε βαριά το λαό και την νεολαία. Όσο λοιπόν αυτά χτυπάνε περισσότερο το λαό και την νεολαία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η προσπάθειά τους να θωρακίσουν την εξουσία τους, χρησιμοποιώντας και την κρατική καταστολή, με εξόφθαλμα περιστατικά αστυνομικής βίας, αλλά και με το φακέλωμα, την καταστολή συνολικά και άλλα. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα τα πιο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου και δηλώνουμε ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους και με όλη μας τη φωνή ότι δεν πρόκειται η νέα γενιά να ανεχτεί να ζει με την απειλή της κρατικής βίας. Δεν πρόκειται, φίλες και φίλοι, να αποδεχτούμε μια ζωή με το κράτος σε ρόλο μπαμπούλα να τρομοκρατεί και να δολοφονεί, να προσπαθεί να επιβάλλει παντού τη σύψη του. Με αυτή τη σαπίλα του συστήματος είμαστε εχθροί και το δηλώνουμε ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να μας συμπαρασύρει σε αυτήν την αποκτήνωση. Ούτε πρόκειται να τη συνηθίσουμε, ούτε πρόκειται να την επιτρέψουμε. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα θύματα της κρατικής βίας. Θα τιμάμε τη μνήμη τους μέσα από τη συλλογική οργανωμένη δράση ενάντια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους μέχρι και τη συνολική ανατροπή του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλες οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος φανερώνουν ότι απέναντί μας δεν έχουμε απλώς μία εχθρική αντιδραστική κυβέρνηση ή κάποιους ξεχωριστούς μεμονωμένους διεφθαρμένους πολιτικούς, κάποιους περίεργους εισαγγελείς της ΕΥΠ που απέκτησαν ξαφνικά πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους ή κάποιους από τους αστυνομικούς που απλά ξέφυγαν από τα όρια, πιθανά επειδή είναι ανεκπαίδευτοι, όπως λέει προκλητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα δεν αρχίζει και πολύ περισσότερο δεν τελειώνει εκεί. Αλλιώς θα ήταν και πάρα πολύ απλό να λυθεί. Θα έφευγαν αυτοί, θα ερχόντουσαν κάποιοι άλλοι και αυτά τα φαινόμενα θα έμεναν ως μεμονωμένα ή απλά ως φαινόμενα κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Αλλά τα βλέπουμε να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Αν ήταν έτσι, πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι παρά τις υπαρκτές διαφορές που έχουν τα κόμματα του συστήματος, η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει πιο αποφασιστικά στον ίδιο δρόμο, στον ίδιο επικίνδυνο αντιλαϊκό δρόμο των προηγούμενων για όλα τα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν τους όρους που ζει καθημερινά ο λαός και η νεολαία. Από τον εγκλωβισμό του λαού μας στις φυλακές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μετατροπή και της Δυτικής Ελλάδας και όλης της χώρας σε μια απέραντη νατοϊκή βάση, μέχρι την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, όλα αυτά δηλαδή που έχουν κάνει το ρεύμα πανάκριβο, τα δισεκατομμύρια των επιδοτήσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους, την εθελοντική, βλέπετε, φορολόγηση των εφοπλιστών, στην ποδιά των οποίων κυριολεκτικά σφάζονται παλικάρια στη Βουλή, αυτό έγινε τις προάλλες από Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, και αυτή η λίστα δεν έχει τέλος. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν κατήργησε κανέναν από τους μνημονιακούς νόμους που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του Τρίτου Βάρβαρου Μνημονίου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πριν δεν είχε καταργήσει κανέναν από αυτούς που είχε περάσει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
όπως το ίδιο είχε κάνει και η Νέα Δημοκρατία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γι' αυτό και αυτοί που ξέρουν καλύτερα, οι λάτσιδες, δεν ξεχνούν να ευχαριστήσουν τόσο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τη δουλειά που τους έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω, λέμε εμείς. Αλλά και το σκάνδαλο του χρηματισμού των ευρωβουλευτών, ξεπουλημένων στην εργοδοσία συνδικαλιστών και αξιωματούχων της ΕΕ, για να διαφημίσουν τα πρωτοποριακά, λένε, εργατικά, εργασιακά δικαιώματα του Κατάρ. Του Κατάρ, των 6.500 νεκρών εργατών, για να φτιαχτούν τα γήπεδα του Μουντιάλ, για να προωθηθούν συγκεκριμένες business βασικά. Μήπως και αυτό ήτανε κεραυνός ενεθρία, όπως μας λένε σήμερα οι διάφοροι πευτοσυνεφάκηδες? Οι μαύρες σακούλες με τα μαύρα χρήματα είναι απλώς η φυσιολογική εξέλιξη της νόμιμης συνδιαλλαγής που γίνεται κάθε μέρα, κάθε ώρα. Συναλλαγές ανάμεσα στις ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες των αστικών κομμάτων και στους χιλιάδες θεσμοθετημένους λομπίστες, έτσι τους λένε, που έχουν το ελεύθερο να σουλατσάρουν με τα καρτελάκια τους μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, να γράφουν και να σβήνουν οδηγίες και τροπολογίες μαζί με τους ευρωβουλευτές και από τις μικρολεπτομέρειες των οποίων κερδίζει ο ένας ή ο άλλος μονοπωλιακός όμιλος δισεκατομμύρια. Γι' αυτό βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τέτοια ακραία περιστατικά διαφθοράς, που τελικά όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό ήταν τα Panama Papers με τις πειραγμένες εκπομπές ρήπων της Volkswagen. Πότε με τη συσημασμένη τώρα αντικομουνίστρια Καϊλή, που τώρα όλοι κάνουν πως δεν την ξέρουν και ο ένας τη χρεώνει στον άλλον. Μάλιστα σήμερα, στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση ψήφισαν από κοινού το πλυντήριο του Ευρωκοινοβουλίου για την ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο. Γιατί, όπως οι ίδιοι ομολογούν με τα δικά τους λόγια, αυτή η λήψη αποφάσεων με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, στην οποία όλοι τους, όλα τα αστικά κόμματα ορκίζονται. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δημοκρατία τους. Αυτή είναι τόσο η γνωστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των συντηρητικών, πείτε τους όπως θέλετε, φιλελεύθερων. Αυτή όμως είναι και η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία, η ευρωπαϊκή, που μέλος της είναι το ΠΑΣΟΚ και που στον προθάλαμό της, παρακαλώντας να ενταχθεί, είναι αυτή την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό στην τελική είναι το ίδιο το σύστημά τους. Αλλά και στην ένταση της καταστολής. Είτε εκφράζεται με κρατικά όργανα που λέγαμε και πριν, που πυροβολούν στο ψαχνό, είτε με την πόχα που έχει βγει στην επιφάνεια τους τελευταίους μήνες και φανερώνει, με τα ίδια τους τα λόγια το λέμε, ότι όλοι είναι εν δυνάμει στόχοι παρακολούθησης από κρατικούς, παρακρατικούς μηχανισμούς. Όλα αυτά έχουν και την αιτία τους και το υποβαθρό τους. Η αιτία είναι η ανάγκη του συστήματος να θωρακιστεί απέναντι στις λαϊκές αντιδράσεις. Και σήμερα, που η ακρίβεια θερίζει το εισόδημα των λαϊκών οικογενειών, που περισσότερες οικογένειες αναγκάζονται να κόβουν από βασικές τους ανάγκες, όπως είναι η διατροφή και η θέρμανση, αλλά πολύ περισσότερο λέμε, για να θωρακιστούν απέναντι στην αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξης αυτού του συστήματος αύριο, αφού ξέρουν και οι ίδιοι ότι οι ίδιες οι αντιφάσεις τους, ανειρήνευτες αντιφάσεις τους, δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν με τίποτα, θα διαμορφώσουν τους όρους για μαζικούς λαϊκούς ξεσηκωμούς και εξεγέρσεις. Υπόβαθρο αυτής της κατάστασης είναι το δυσόδες κατασταλτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει, έχει διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι κυβερνήσεις, ένα πλαίσιο που καταστρατηγεί κάθε έννοια λαϊκής ελευθερίας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως το λένε και στη δική τους γλώσσα, που επιτρέπει να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί άνθρωποι, επειδή χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, μόνο με καταγγελίες ανώνυμων μαρτύρων, επειδή βρέθηκε κάπου κάπως το DNA τους, τμήμα του DNA που μοιάζει με δικό τους, που δίνει το πράσινο φως στην τελική στις κατασταλτικές δυνάμεις να βαράνε στο ψαχνό διαδηλωτές και πάει λέγοντας. Τελικά, η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που έχουμε απέναντί μας είναι ένα εχθρικό κράτος. Είναι το αστικό κράτος που έχει για λόγο της ύπαρξής του την υπεράσπιση της εξουσίας των λίγων, αυτών που πλουτίζουν από την εκμετάλλευση των πολλών για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, τη διαιώνιση της απείλας τους και το τσάκισμα όσων αγωνίζονται ενάντια τους. Και επειδή, φίλες και φίλοι, έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες και μάλλον πηγαίνοντας προς τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερα,
να ενημερώσουμε τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη του Μέρα 25, βουλευτή, που μας είπε πρόσφατα στη Βουλή ότι κάθε κράτος μπορεί να τύχει να σκοτώσει ένα πολίτη του. Το θέμα είναι να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. Σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε τα εγκλήματά τους. Δεν ξεχνάμε και ξέρουμε καλά ότι οι δολοφονικές επιθέσεις δεν γίνονται κατά λάθος. Γίνονται ακριβώς το έδαφος μιας αντιλαϊκής πολιτικής που μισεί τα δικαιώματα και τις ανάγκες των νέων ανθρώπων και του λαού. Δεν θα θεωρήσουμε τα θύματα αυτών των επιθέσεων τυχαίες απώλειες, όσες υποκριτικές συγγνώμες βέβαια και αν ακουστούν. Αλλά έτσι είναι. Όταν ξερογλύφεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ για να υπηρετήσεις ξανά αυτή τη σαπίλα από κυβερνητικές θέσεις, γιατί αυτό ήταν ο Βαρουφάκης το 2015, αναγκαστικά θα πεις τέτοιες εμετικές ασυναρτησίες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απέναντι σε όλα τα παραπάνω έχει αποδειχτεί στην καθημερινότητά μας, αντίπαλο δέος μπορεί να αποτελέσει μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το κόμμα μας έχει αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη που κανένα άλλο κόμμα δεν αναλαμβάνει και δεν θα μπορούσε να αναλάβει. Έχει αναλάβει την ευθύνη να μην έχει δεσμεύσεις απέναντι σε αυτό το σύστημα, στα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα, στους διάφορους μηχανισμούς του, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Και ναι, είμαστε περήφανοι που είμαστε έξω από όλα αυτά, που δεν λερώνουμε με αυτά τα χέρια μας όπως περηφανεύονται άλλοι ότι κάνουν. Εμείς είμαστε και θα είμαστε πάντα με την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Εκεί αναλαμβάνουμε τις μεγαλύτερες ευθύνες και αν χρειαστεί, έχει αποδειχτεί σε όλη την ιστορία, βάζουμε και το κεφάλι μας στον τορβά. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, που τους ενοχλεί απέναντι στο κόμμα μας. Γι' αυτό δεν χάνουν κάθε ευκαιρία για να μας επιτεθούν, να συκοφαντήσουν, όπως όλοι βλέπετε να συμβαίνει αυτές τις μέρες με αφορμή ένα επίδομα που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση για τους ένστολους, προκειμένου και εκείνη να πάει την κυβέρνηση εκεί που τη συμφέρει. Τους το ξαναλέμε, το ΚΚΕ σε τέτοιες παγίδες δεν πρόκειται να πέσει. Και για όσους καλοπροαίρετα αναρωτήθηκαν, να το κάνουμε και από εδώ ξεκάθαρο. Η θέση μας για κατασταλτικούς μηχανισμούς, όπως είναι τα ΜΑΤ, η ΔΙΑΣ, η ΟΠΚΕ, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία κλπ., είναι πως όχι επίδομα δεν πρέπει να πάρουν, όχι αύξηση δεν πρέπει να πάρουν, ούτε μισθό δεν πρέπει να παίρνουν, αφού εδώ και τώρα πρέπει να διαλυθούν, δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική αστυνομία. Και ας σκεφτούν πολύ καλύτερα ορισμένοι τι λένε για ένα κόμμα που όχι μόνο έχει στην πλάτη του ολόκληρες δεκαετίες στις οποίες έχει βιώσει πολύ βαθιά στο πετσί του τι είναι η κρατική βία, τι είναι τα βασανιστήρια, τι είναι η καταστολή, αλλά που και σήμερα έχει στελέχη του, μέλη της κεντρικής του επιτροπής, να σέρνονται στα δικαστήρια επειδή πρωτοστατούν στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Το ΚΚΕ είναι το μόνο αντίπαλο δέος της σαπίλα του, γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα που ταυτίζεται, που υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Πρόγραμμα διεξόδου από αυτή τη σαπίλα, όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν πρόγραμμα διαχείρισης αυτής της σαπίλας. Ρωτούν κάποιοι, δεν θα μπορούσε το ΚΚΕ να δώσει στήριξη ή έστω μια ανοχή σε μια άλλη κυβέρνηση για να απαλλαγούμε από τη σημερινή? Απαντάμε, στήριξη ή ανοχή σε μια κυβέρνηση που θα διαχειριστεί τη φτώχεια, γιατί τέτοια θα είναι, που θα εντείνει την εκμετάλλευση, γιατί τέτοια θα είναι, σημαίνει συμβιβασμός με το σημερινό σύστημα. Αυτό το σύστημα που γεννάει και αναπαράγει την αδικία που όλοι νιώθουν να τους πλακώνει στην καθημερινότητά τους. Σημαίνει ότι νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα και την αποδοχή, ότι η εξουσία του κεφαλαίου θα είναι πάντα ανέγκυχτη, όσο ο λαός βεβαίως θα πρέπει να είναι στο περιθώριο και κυρίως να βολεύεται μόνιμα με τα λίγα, να έχει χαμηλές απαιτήσεις και σε καμία περίπτωση να μην διεκδικεί όλα αυτά που βλέπει γύρω του, όλο τον πλούτο να διεκδικήσει, να καρπώνεται αυτά που παράγει και πραγματικά αξίζει. Άραγε, για πόσο ακόμα θα συζητάμε οι εργαζόμενοι για την ανοχή στα λίγα? Πόσο συμβιβασμός χωράει ακόμα στο ασφιχτικό πλαίσιο που έχουν επιβάλει στο σήμερα και πολύ περισσότερο στο αύριο των νέων ανθρώπων? Ποιος μπορεί να αποδεχτεί ως φυσιολογικό ή έστω ως αναπόφευκτο ότι την ώρα που διαβάζουμε για πολύ μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης, ότι έρχεται για παράδειγμα όλο και πιο κοντά η παραγωγή άφθονης ενέργειας μέσω θερμοπυρηνικής σύντηξης,
ότι δηλαδή η ανθρώπινη σκέψη και εργασία έφτασε στο σημείο να φτιάχνει μικρά αστέρια πάνω από τον πλανήτη μας και ταυτόχρονα να διαβάζουμε στις ειδήσεις για το θάνατο γυναίκας 92 χρονών στην Κομωτινή που απανθρακώθηκε στην προσπάθειά της να ζεσταθεί με μέσα του περασμένου αιώνα. Ποιος μπορεί να αποδεχτεί ότι την εποχή που ολόκληρα σύγχρονα κτίρια μπορούν να κατασκευαστούν μέσα σε λίγες μέρες και κάποια από αυτά μάλιστα μένουν αναξιοποίητα ή και τα γκρεμίζουν οι καπιταλιστές για να κρατήσουν ψηλά τις τιμές του real estate, όπως πρόσφατα είδαμε να συμβαίνει στην Κίνα, θα συνεχίζουν μαθητές και μαθήτριες να κάνουν μάθημα σε σχολεία 50 και 60 χρόνων, επικίνδυνα σχολεία όπως αναδείχθηκε δυστυχώς και με αυτό το πολύ δυσάρεστο παράδειγμα του 11χρονου μαθητή στις Σέρες. Δεν είναι λογικά όλα αυτά. Δεν είναι αναπόφευκτα και δεν πρόκειται να τα αποδεχτούμε. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του σημερινού συστήματος που δεν παίρνει από μερεμέτια όπως τάζουνε πολλοί, αλλά θέλει ριζική ανατροπή. Μήπως όμως όλα αυτά που περιγράψαμε πριν σημαίνουν ότι το ΚΚΕ αδιαφορεί για την έστω μικρή βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και της νεολαίας τώρα, εδώ και τώρα, όπως λένε ορισμένοι? Καλά, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε πολύ εύκολα, απλά και μόνο αναφέροντας τις 5 τροπολογίες που έβαλε στη Βουλή το κόμμα μας την προηγούμενη εβδομάδα, στις προηγούμενες 2 εβδομάδες, και απέρριψαν χωρίς συζήτηση μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι τροπολογίες ήταν αυτές? Αφορούσαν άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, όπως το πάγωμα των πληστηριασμών, την κατάργηση του ΦΠΑ στα απαραίτητα είδη στο σούπερ μάρκετ και άλλες τέτοιες. Αλλά είπαμε, υπάρχουν δεσμεύσεις, αυτό που όλοι λένε οι αντοχές της οικονομίας και οι ευρωπαϊκές πολιτικές, που δεν σταματάνε ακόμα και όταν τα κόμματα αυτά είναι στην αντιπολίτευση και όχι μόνο όσα είναι στην κυβέρνηση. Σας καλούμε όμως και από εδώ να αναρωτηθείτε πότε και πώς κέρδισαν κάτι και από την πείρα μας αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι. Όπως αυτή στην eFood, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στην Κόσκο, στη Λάρκο, η οικοδόμη, η εκπαιδευτική και αλλού. Όταν οργανώθηκαν και πάλεψαν σαν μία γροθιά με τους κομμουνιστές πάντα στην πρώτη γραμμή, ή όταν έκατσαν και περίμεναν πότε μία κυβέρνηση θα τους βελτιώσει τη θέση, θα τους προσφέρει κάτι. Πότε έμειναν στα χαρτιά οι αντιλαϊκοί νόμοι, όπως ο νόμος για τις διαδηλώσεις ή ο νόμος Χατζηδάκη, περιμένοντας το ΣΥΡΙΖΑ που υπερψήφισε τα μισά τους άρθρα να έρθει και να τους καταργήσει, όπως έκανε και με τα μνημόνια, ή στην πράξη, στο δρόμο του αγώνα, στους χώρους δουλειάς, μέσα στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου και του Φοιτητικού Συλλόγου, εκεί που πάντα γινόντουσαν κουρελόχαρτα τέτοιοι νόμοι? Πότε έσωσαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και τα κοράκια οι λαϊκοί άνθρωποι? Όταν ψήφισαν για μια άλλη κυβέρνηση που ήρθε τελικά και τους φόρτωσε με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ιδιώνυμο το αδίκημα όταν αγωνίζεσαι ενάντια τους, ή όταν απευθύνθηκαν στο σωματείο τους, στο ΠΑΜΕ, στους κομμουνιστές και με άλλους λαϊκούς ανθρώπους της γειτονιάς οργανώθηκαν και πήραν τα κοράκια στο κυνήγι? Ποια πολιτική επιλογή θα κάνει αυτούς τους αγώνες, αυτή την πείρα που έχουμε σήμερα, πιο δυνατούς την επόμενη των εκλογών? Αυτή που θα στείλει στη Βουλή περισσότερους πάτσιδες, περισσότερες καηλές, περισσότερες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μας βγάζουν κηρύγματα περί ρεαλισμού και την ίδια ώρα να πηγαίνουν στους βιομηχάνους του ΣΕΒ και να τους λένε ότι εγγυώνται την κοινωνική συνοχή? Ή αυτή που θα στείλει στη Βουλή περισσότερους σαν τον Χρήστο Κατσότη που έφραξε το δρόμο στο δικαστικό επιμελητή στο σπίτι της Καμηλός Συνταξιούχου του Ζωγράφου? Περισσότερα στελέχη του κόμματός μας σαν τον Βάλσαμο Συρίγο που δικάζεται μεθαύριο για παρεμπόδιση πληστηριασμών, σαν την Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, που επίσης διώκεται γιατί παλεύει για το δικαίωμα όλων στη δημόσια υγεία? Ποια αξίζει να είναι η πρώτη ψήφος των χιλιάδων μαθητών που θα έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχή στις επόμενες εκλογές? Αυτή που θα ερμηνευτεί από πολλούς, και έτσι θα γίνει, ως παρέτηση από τα όνειρά τους για να σπουδάσουν και να ζήσουν σε μια κοινωνία δίκαιη, σε μια κοινωνία ανθρώπινη, χωρίς εκμετάλλευση, προσφυγιά, ρατσισμό, φασισμό, όπου η μόρφωση θα είναι δικαίωμα για όλους, όλα αυτά δηλαδή που συζητούνται στα σχολεία, ή η κόκκινη ψήφος της ελπίδας, της αισιοδοξίας και της ανατροπής? Νομίζουμε ότι είναι πολύ σαφείς σήμερα οι επιλογές που καθένας έχει να κάνει και ας τις βάλει καλά κάτω, ας σκεφτεί και ας αποφασίσει. Ταυτόχρονα κάθε νέος και νέα να σκεφτεί ότι αυτό που τους ενοχλεί,
Αυτό που τους φοβίζει είναι ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ είναι η ψυχή και η καρδιά της λαϊκής πάλης. Είναι ότι αμφισβητούμε στα μούτρα τους το ίδιο το σύστημά τους που γεννάει όλα τα δεινά που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο λαός και η νεολαία. Ότι πολεμάμε αυτό που όλοι τους έχουν για ιερό και όσιο, την εξουσία των καπιταλιστών και την διαιώνιση της εκμετάλλευσης των κερδών τους. Είναι ότι έχουμε πρόταση εξουσίας για τις κοινωνικές ανάγκες του λαού και της νεολαίας με αυτές το επίκεντρο, ότι κρατάμε και σήμερα στις δύσκολες συνθήκες του κομμουνιστικού κινήματος ψηλά τη σημεία της πάλης για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό που είναι η απάντηση τον 21ο αιώνα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θέλουμε από αυτό το βήμα και στη σημερινή εκδήλωση να απευθυνθούμε ιδιαίτερα σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που ζει αυτό που λέμε και λέγαμε πάντα τα καλύτερα του χρόνια, μέσα στη διαρκή ανασφάλεια για το αύριο, που ξεπερνά με την ατομική του κυρίως προσπάθεια δεκάδες εμπόδια για να καταφέρει να σπουδάσει και τελικά να εργαστεί σε αυτό που επέλεξε. Σε όλους αυτούς τους φοιτητές που δεν θέλουν επιτυχία καπαμά, όπως αυτά στις καθηγητικές σχολές, που μετά το προσοντολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα τους αφαιρούν και την παιδαγωγική επάρκεια, ή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των τμήματων των πρώην ΤΕΗ, που 4 χρόνια μετά την πανεπιστημιοποίησή τους δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμαστε σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που δεν ανέχεται το 2022 να ξεπαγιάζει μέσα στο αμφιθέατρό του, να του λένε πόσα πουλόβερ και πόσες κουβέρτες να φέρνει μαζί για να κάνει μάθημα, που αγανακτεί και όταν ακόμα και γυαλιά, κομμάτια γυαλιά βρίσκει μέσα στο πανεπιστήμιο, στη λέσχησή της του πανεπιστημίου, όπως έγινε εδώ στην Πάτρα, για να μπουκώνονται την ίδια στιγμή με εκατομμύρια οι εργολάβοι της σύντησης. Σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που αγαπάει την επιστήμη του και δεν θέλει το αποτέλεσμα της εργασίας του πάνω σε αυτή να γίνει το αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, είναι και να βαφτίζεται εταιρικό μυστικό και να κλειδώνεται σε συρτάρια, όπως συμβαίνει, τα ξέρετε καλύτερα, με τα βιομηχανικά διδακτορικά, όπου το Πανεπιστημίο Πατρών βλέπετε σε αυτά πρωτοπορεί. Για ακόμη μία φορά, ένα είναι το σύνθημα που πρέπει να ακουστεί δυνατά μέσα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, τόσο δυνατά όσο ακούστηκε και στις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές. Μόνοι τους και όλοι μας. Μόνοι τους τα αστικά κόμματα που ευθύνονται με την πολιτική τους. Τα κόμματα που ευθύνονται με την πολιτική τους για τη σημερινή κατάσταση στα πανεπιστήμια. Τα κόμματα που αντιγράφουν τις οδηγίες από το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και έχουν μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, τους φοιτητές πελάτες και τη γνώση σε πανάκριβο εμπόρευμα. Όλοι μας απέναντί τους, όσοι θέλουμε και παλεύουμε για ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο, που θα μορφώνει ολοκληρωμένα, που θα είναι δωρεάν, που θα προωθεί την ελεύθερη διάχυση της έρευνας και της επιστήμης προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Εδώ από την Πάτρα, που ο λαός και η νεολαία ξέρει και να δίνει μάχες και να τις κερδίζει, ξέρει να αλλάζει το συσχετισμό σε συμπόρευση με τους κομμουνιστές. Εδώ από την Πάτρα, την πόλη που έχει δώσει απανοτάχα στούκια στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων, την πόλη με δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη, με το εργατικό κέντρο στα χέρια των εργατών, με πρώτη δύναμη την πασπουδαστική στους φοιτητικούς συλλόγους. Εδώ από την Πάτρα δίνουμε το σύνθημα για να κάνει η νεολαία ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Να μην μένει στο περιθώριο, αλλά να πρωταγωνιστήσει με πιο ισχυρό, πιο δυνατό ΚΚΕ, να διεκδικήσει τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή που μας αξίζει. Και το ξέρετε καλά εδώ, ότι σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε ξανά μαζί με χιλιάδες νέους και νέες. Μαζί, όπως καταφέραμε και με τους αγώνες των φοιτητών να παγώσουμε την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όταν η κυβέρνηση ξόδευε 50 εκατομμύρια και ούρλιαζε η Υπουργός Παιδείας ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια περίοδο δήλωνε ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να απαντάνε στην ένταση με ένταση, όπως χαρακτήριζε τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις. Όπως μαζί εμποδίζουμε την εφαρμογή του νόμου έκτρωμα για τα πανεπιστήμια, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης με την απλόχερη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του να τρέχουν πρώτα-πρώτα να βάλουν υποψηφιότητα στα αντιδραστικά συμβούλια διοίκησης για να εφαρμόσουν τον νόμο
που μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει όταν βγει στην κυβέρνηση. Όπως μαζί γκρεμίσαμε τη ΔΑΠ από τους φοιτητικούς συλλόγους που αφήσαμε την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ να κονταροχτυπιέται με το λευκό και το άκερο για την τελευταία θέση, βάζοντας έτσι τις βάσεις να γίνουν οι σύλλογοι από κούμπι κάθε φοιτητή και οι ψέλες δημιουργίας συλλογικής διεκδίκησης για όλα όσα πνίγουν τους νέους που σπουδάζουν. Όπως μαζί καταφέραμε για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι μισοί σχεδόν φοιτητικοί σύλλογοι της χώρας να βρεθούν μαζί, να συντονίσουν τη δράση τους, να συμφωνήσουν σε κοινά αιτήματα στην πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, με στόχο να περάσει το φοιτητικό κίνημα στην αντεπίθεση για σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, θα συνεχίσουμε. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα και για την αγωνιστική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος. Οι εκλεγμένοι με την Πασπουδαστική παίρνουμε την πρωτοβουλία στους φοιτητικούς συλλόγους και καλούμε τους κάθε φοιτητή, κάθε συνδικαλιστή, κάθε παράταξη να πάρει θέση για να ανασυγκροτηθεί η Πανελλαδική Ένωση όλων των φοιτητών και φοιτητριών των Πανεπιστημίων της χώρας, της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας, της ΕΦΕΕ. Με τη διεξαγωγή Πασπουδαστικού Συνεδρίου για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και νοθείες. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν οι αγώνες, να αποκτήσουν τα αιτήματα των φοιτητών και φοιτητριών πανελλαδικό χαρακτήρα, να ακουστεί δυνατά, καθαρά η φωνή τους, κανείς να μην μπορεί να την αλλοιώσει, να τη φέρει στα μέτρα του. Να αποκρουστεί η προσπάθεια των κυβερνήσεων που θέλουν να παρέμβουν μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των φοιτητών, να υπονομεύσουν τους συλλόγους, προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τις διαβλητές ηλεκτρονικές εκλογές παροδία, παρά μπορεί να έχετε δει βεβαίως το πρώτο παράδειγμα στα Χανιά, με αποχή πάνω από 90% και τελικά όλοι οι εκλεγμένοι να είναι στελέχη της ΟΝΕΔ, και τον αποκλεισμό ουσιαστικά των πραγματικών εκπροσώπων των φοιτητών από τα όργανα διοίκησης. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη φορά πολλές χιλιάδες νέοι θα κάνουν την επιλογή που το σύστημα δεν περιμένει από αυτούς να κάνουν μαζικά. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις τους που παρουσιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου το κόμμα μας είναι το μόνο κόμμα που ανεβάζει τα ποσοστά του σε σχέση με το 19, και ας είναι και όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 20-30% στο ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, απαντά κανένας, αλλά κυρίως, για να συνεννοηθούμε, το βλέπουμε στην πραγματική δημοσκόπηση που είναι η καθημερινή ζωντανή παρέμβαση και συζήτηση με χιλιάδες νέους κάθε μέρα. Το βλέπουμε στα ελπιδοφόρα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, σε εργατικά σωματεία, στα εργατικά κέντρα όπως της Πάτρας, στη δεύτερη θέση με πάνω από 20% που κατέκτησε πριν λίγες μέρες η παράταξη στην οποία συμμετέχουν οι κομμουνιστές συνδικαλιστές στην ΑΔΔΗ, στη μεγάλη νίκη που λέγαμε και πριν της Πασπουδαστικής φοιτητικές εκλογές του περασμένου Μάη. Το βλέπουμε φυσικά και στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο λαός και η νεολαία της Πάτρας στους κομμουνιστές, που τους έχει εμπιστευτεί εδώ και 8 χρόνια για να βρίσκονται στη θέση της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι η συμπόρευση νέων ανθρώπων με το κόμμα μας, με την ΚΝΕ, θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερο και θα εκφραστεί βεβαίως σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά. Αυτό φαίνεται και από το μεγάλο άνοιγμα που πραγματοποιούμε εν ώψη και του 13ου Συνεδρίου της οργάνωσής μας, που θα πραγματοποιηθεί 10 με 12 Φλεβάρι του 2023. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η διακίνηση του τεύχους του οδηγητή με το οποίο δημοσιεύτηκαν θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για το συνέδριο έφτασε σε δεκάδες χιλιάδες νέους και νέες, πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι είχε φτάσει τα πολλά τελευταία χρόνια. Από αυτό το βήμα θέλουμε να σας καλέσουμε όλους όσους είστε σήμερα εδώ να μελετήσετε τις θέσεις. Θέλουμε τη γνώμη σας, θέλουμε τον προβληματισμό σας, θέλουμε να πάρετε μέρος στο δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο που εξελίσσεται αυτούς τους μήνες στον οδηγητή. Και κυρίως σας καλούμε να πάρετε ακόμη πιο αποφασιστικά και μαχητικά τη θέση σας πλάι στις οργανώσεις της ΚΝΕ, μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, για να κάνουμε πράξη το σύνθημα του συνεδρίου μας, ΚΝΕ δυνατή παντού, να το παραφράσουμε και λίγο, ΚΚΕ δυνατό παντού και ειδικά στη νέα γενιά, για να κάνουμε τα σκοτάδια φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ δύναμη,
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, να δώσουμε πολλές και νικηφόρες μάχες και σίγουρα σήμερα να περάσουμε πάρα πολύ καλά, να πάρουμε μια ανάσα στη σημερινή συναιστίαση. Να είστε καλά.